Λοιπόν, έστω και στα τελευταία μας λεπτά καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με την Ελένη Σπυριδάκη, η οποία είναι γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου και διευθύντρια του ΒΙΤΑ και ΠΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Σπυριδάκη. Καλημέρα σας. Σήμερα καταλαβαίνω ότι είναι έτσι δύσκολη η επικοινωνία και είστε και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πείτε μας λίγο, επειδή έτσι όλη την προηγούμενη ώρα πληροφορούμαστε για τις εξελίξεις της κινητοποίησής σας. Ο κύριος Βουρεξάκης νωρίτερα είπε στην εκπομπή της Ότιας Πεντεδούμε εδώ στο Sky Κρήτης για τα προβλήματα που έχει ο Δήμος Ηρακλείου ό,τι αφορά τις υποδομές. Είναι μόνο το θέμα των υποδομών που προβληματίζει σε σχέση με την ένταξη των τετράχρονων στην υποχρεωτική εκπαίδευση? Τι ακριβώς εννοείται λέγοντας προβλήματα υποδομών? Ότι έχουν προβλήματα στις υποδομές? Ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ξέρουμε ότι έχει κτηριακά θέματα, δεν έχει τόσα ακριβώς κτίρια για να μπορέσει να ενσωματώσει επιπλέον παιδιά της ηλικίας των 4 και πάνω. Και σύν της άλλης, φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένας διαφορετικός εξοπλισμός για τα παιδιά. Συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε το θέμα. Το πρόβλημα δεν είναι το ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις των δομών, των δημοτικών δομών δεν επαρκούν. Mm-hmm. Το θέμα είναι άλλο. Είναι θέμα εργασιακό? Εστιάζουμε εκεί. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Σήμερα γίνεται μία... σε όλη την Ελλάδα, σε πανελλαδικό επίπεδο και σε τοπικό εδώ στο Ηράκλειο, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τα παιδιά ηλικίας 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συνέπειες λοιπόν στους εργαζόμενους? Μισό λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση αυτή του Υπουργείου θα δημιουργήσει στα ήδη προβλήματα της ελληνικής οικογένειας πρόσθετα προβλήματα, καθώς οι εργαζόμενοι γονείς δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν όσον αφορά το πού θα αφήσουν τα παιδιά τους το πρωί που θα φύγουν να πάνε στη δουλειά, τις υποδομές που θα έχουν τα νηπιαγωγεία, εάν τα παιδιά οδηγηθούν με απόφαση του Υπουργείου να πάνε στα νηπιαγωγεία, σε αντίθεση με τις υποδομές των παιδικών σταθμών, που οι κτηριακές και όχι μόνο εγκαταστάσεις καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τι εννοώ? Εννοώ ένα απλό παράδειγμα, θα σας πω, τη σύντηση των μικρών παιδιών, την καθημερινή περιποίηση, την υγιεινή των παιδιών, καθώς στην νηπιαγωγεία δεν υπάρχει ανάλογο προσωπικό για να καλύψει αυτές τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, για ηλικίες πολύ τρυφερείς. Δεν τίθεται θέμα μάθησης, για το λόγο ότι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς είμαστε οι παιδαγωγοί, είμαστε όλοι πτυχιούχοι των ΤΕΗ προσχολικής ηλικίας. Είστε καταρτισμένοι βεβαίως, νομίζω ότι αυτό βεβαίως δεν το αμφισβητεί κανείς. Και η απόφαση αυτή της κυβέρνησης καταργεί τα νομοθετικά και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας. Η κυρία Σπυριδάκη, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, μέσα στους παιδικούς σταθμούς γίνεται και ένας διαχωρισμός των παιδιών με βάση την ηλικία, ώστε αν κάποιος θεωρήσει ότι ένα βρέφος ενός έτους σε σχέση με ένα παιδάκι 2,5 ετών έχει διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες, τέτοιος διαχωρισμός σε τμήματα. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται γιατί υπάρχει η εξειδίκευση στους παιδαγωγούς, οι οποίοι παιδαγωγοί είναι απόφοιτοι πτυχιούχων ΤΕΗ ως επιτοπλίστων. Μιλάμε για εμάς τους παλιούς που έχουμε τελειώσει εδώ και 30 χρόνια, παράδειγμα εγώ προσωπικά, περίπου, και που γίνεται η δίκευση ούτως ώστε να καλύπτονται όσο το καλύτερα οι ανάγκες που έχει ένα βρέφος, ένα προνήπιο μάλλον ενός έτους, ένα προνήπιο 2 ετών, 3, 4, ανάλογα λοιπόν την ηλικία, το παιδί έχει άλλες ανάγκες. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Άρα, κυρία Σπυριδάκη, θεωρείτε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να ενταχθούν τα τετράχρονα στην υποχρεωτική εκπαίδευση και να πάνε στον νηπιαγωγείο, αφού όλα καλύπτονται? Το αντίθετο, και μάλιστα πέρα από το ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματά μας, τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και μας αποδυναμώνουν, το θέμα είναι ότι δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στην ελληνική οικογένεια. Με τα τόσα ήδη προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα, με την ανεργία, ο κάθε γονιός έχει αποδείξει, μάλλον οι παιδικοί σταθμοί έχουν αποδείξει τη δουλειά τους, το έργο τους, και οι γονείς είναι δίπλα μας. Μη φεχόμαστε καθημερινά με γονείς και αντιδρούν σε αυτή την απόφαση που προσπαθεί να προωθήσει και να περάσει το Υπουργείο.
Κυρία Σπυρδάκη, επειδή δυστυχώς με πιέζει ο χρόνος και έχω λιγότερο από μισό λεπτό στη διάθεσή μου, έχετε στο πλευρό σας το Δήμαρχο, όλη τη Δημοτική Αρχή. Ναι, αυτό προέκυψε και από τη σύσκεψη. Τι σκοπεύετε να κάνετε μετά, έχετε σχεδιάσει τα επόμενα βήματα? Ναι, βεβαίως. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι εδώ. Θα δώσουμε το παρόν δυναμικά και θα προβούμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Έχουμε την κοινωνία με το μέρος μας και αυτό σημαίνει πολλά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο προς το παρόν, κάποια άλλη κινητοποίηση που σχεδιάζεται? Θα τα πούμε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω δεν είναι τώρα του παρόντος. Μάλιστα. Πάντως δεν υποστέλλεται τη σημαία από ό,τι καταλαβαίνω του Όχι, αγώνα. Όχι, βέβαια με τίποτα. Και το σημαντικό είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει άποψη και θα μιλήσει. Μάλιστα. Κυρία Σπυριδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν έστω σύντομη επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.